Γεια χαρά. Κάποτε ένας άνθρωπος της νύχτας, χοντρός της νύχτας, όχι χοντράς της νύχτα, χοντρός της νύχτα, μου είχε πει κάτι το οποίο δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Γιώργο, το χειρότερο πράγμα ξέρεις ποιο είναι? Εκεί που δεν γλιτώνεις ποτέ. Η ενέδρα, μου λέει. Η ενέδρα. Άμα συστήσουνε, δεν γλιτώνεις. Γιατί δεν το περιμένεις. Και η ενέδρα στείνεται όταν δεν το περιμένει το θύμα. Έλα, φίλε. Έλα, Τζόρτζ, καλησπέρα. Γεια. Θανάσης, Απολλωνάρα United. Γεια σου, Απολλωνάρα. Φέρ το διπλό, ρε Γιώργο, στο Περιστέρι. Νομίζω ότι θα μου έλεγες να φέρ το διπλό αύριο, όφι. Όχι, αύριο με τίποτα διπλό. Πλάκα μου κάνει. Πέντε και τέταρτο. Μακριά. Τέλος πάντων, εκεί το φάγαμε καπάκια τον γκολ και... Αν έμεναν 5-10 λεπτά μπορεί να και για να κερδίζαμε. Εντάξει, μόνο. Καλή η σου μόλι. Εντάξει, πήγες. Όχι, δεν πήγα. Δεν πήγες τελικά. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, να σου πω για United τώρα. Είδες τον γκολ του Ράσφορντ? Πολύ ωραία η παλιά, πολύ ωραία το πλασέ. Και το κοντρόλ βασικά. Φοβερό το κοντρόλ. Το κοντρόλ και μετά. Το και μετά. Της ναι. Σε θυμήθηκα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, ε. Σε ταχύτητα, σε φουλ, σε έκρηξη. Να κάνεις κοντρόλ την μπάλα μπροστά για να πλασάρεις. Σε θυμήθηκα που είπες, που είχες πει, όταν το εξτρέμ κάνει διαγώνια κίνηση προς τα μέσα και η άμυνα παίζει ψηλά και είναι αμυντικά τα center back, είναι αργά τα center back. Και οράφτη τύχη τους, και οράφτη ρυθμό τους. Ακριβώς. Αυτό το γκολ έφαγε ακριβώς και η Ρεάλ. Ή έβαλε η Ρεάλ με τη Λίβερπουλ. Ναι. Το ίδιο γκολ ακριβώς του Βινίσιους. Γιατί δεν έβαλε τέτοιο γκολ και ο Εμπαπέ. Και ο Εμπαπέ. Σωστό. Πάντως το θέμα, να σου μιλήσω λίγο για Ευρώπη. Είδα το Real Liverpool και παρατήρησα κάποια πράγματα. Τι δουλειά έχουν τα χάφτης Liverpool με τα χάφτης Real? Καμία. Μιλάμε για διαφορά κλάσης. Κοίταξε. Ποιότητας. Είναι γνωστό ότι τα χάφ και τα τρία χάφτης Real είναι μεγάλη κλάση. Αλλά, ρε Γιώργο, αλλά είναι θέμα φόρμας. Όχι, αν δεν το φορμέ. Όχι μόνο φόρμας, Γιώργο, και θέμα ηλικίας. Οι άνθρωποι τα έχουν πάει όλοι. Εντάξει, 35 χρόνια μου, τους πάει 36. Αλλά θέλω να σου πω ότι τα τρία χαφτς της Ρεάλ, η κλάση τους είναι γνωστή. Δεν ρε Γιώργο, γιατί σου είπα σε Μύρο, τι κάνει, τι κοψίματα είναι αυτά. Αμυντικό χαφ με πατέντα. Τι είναι αυτός, ρε. Ο άλλος ο Κρος, πώς διαχειρίζεται το ρυθμό του παιχνιδιού? Ο Κρος είναι της φουρνιάς Μίλλερ, Ρόης. Αυτή η φουρνιά ήταν. Γιώργο, έβλεπα τους παίκτες της Λίβερπουλ, τα χαφ. Προς Θεού, μην παραξηγηθώ, δεν λέω ότι είναι σαπάκια τα χαφ της Λίβερπουλ. Ούτε ο Φαμπίνιο ούτε ο Βάιναλντ. Αλλά τι δουλειά έχουν αυτοί μπροστά στους άλλους? Ο Δε Κλοπ, αυτός ο άνθρωπος ξέρει να παίζει κάτι άλλο από το πίεση ψηλά, pressing, ταχύτητα, έντα. Έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Δηλαδή. Επαναλαμβάνω, καταρχήν δεν πάω καμία από τις δύο ομάδες, ούτε τη Real πάω ούτε τη Liverpool, αλλά κάποια πράγματα τα βλέπω μέσα στο γήπεδο. Τι δουλειά έχει μια ομάδα με την άλλη? Μιλάμε για διαφορά κλάσης και ποιότητας παρασάγκας. Στο δεύτερο μάτς μπορεί να περάσει η Liverpool. Για να μην υπάρξει εδώ, μπάλα είναι, όλα μπορεί να γίνουν στο ποδόσφαιρο. Τα πάντα μπορεί να γίνουν. Εγώ μιλάω για ποδόσφαιρο, για μπάλα. Μπήκε μια ομάδα η Real και μπήκε μια ομάδα η Liverpool. Τι δουλειά έχει μια ομάδα με την άλλη? Διαφωνείς αυτό που λέω? Όχι, βέβαια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν σκολούσες καθόλου την Bayern με την Παρί? Πώς είδες το μάτι? Δεν σ' άκουσα. Α, τα είπαμε. Το μόνο που εγώ μπορώ να πω είναι το εξής. Καλά, οι άλλοι κάναν 35 φάσεις. Ακριβώς, 34. Είναι απίστευτο. 34 τελικές για γκολ. Είναι απίστευτο. Απίστευτο. Είδες τι κάνει από ο Λεβαδόσκι? Εντάξει, ρε Γιώργο, υπάρχουν ορισμένοι παίκτες που δεν αντικαταστώνται. Δηλαδή ο Μέση, ο Ρονάλντο, τα καλά του, ο Λεβαντόσκι. Πώς θα τον αντικαταστήσει το Λεβαντόσκι, ρε Γιώργο? Υπάρχει αντικαταστάτη του Λεβαντόσκι, όχι μόνο στην Μπάγερ. Ο Μπενζεμά. Εννοείται. Δεν έπαιζε και ο Γκνάμπρι, που ήταν και αυτό απώλεια. Ναι, μεγάλη απώλεια. Και εκεί έγινε το θέμα, έδεσε. Κοίταξε, ο Εμπαπέ πάντως, επειδή το είπε Καλτζαζίρα χθες που τον άκουσα, τον είδα και εγώ πιο ταυραντισμένο λίγο. Τον ναι. Είδα πιο. Πάντως είναι βούτυρο στο ψωμί του αυτά τα παιδιά του Μπαμπέ. Δηλαδή με χώρο μπροστά. Καλά, δύο. Μιλάμε ότι είναι πάρτι, Πάρτι. Το κακό έχει μπάγει για μηνά τη. Παίζουν τρία άτομα στην ίδια ευθεία με μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους και είναι και αργοί. Κοίταξε, Γιώργο, η Μπάγερν ποντάρει έτσι. Σου λέει θα βάλω πέντε μπροστά, θα φάω δύο πίσω. Έλα όμως, δεν τέλειω όμως που είναι πολύ παλιό. Το Μίλλερ πώς τον είδες? Εντάξει, αγωνιστής μου.
Το αγωνιστής, φιλότιμος. Είναι σκύλος. Βέβαια. Είναι σκύλος εκεί, παλεύει, κάνει. Τώρα στο άλλο η Τσέλσι καθάρισε. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα. Και το άλλο μάτς ποιο ήταν, ήταν. Δεν μου πες το σπουδαιότερο. Ποιο? Arsenal. Λοιπόν, Σλάβια Πράγας. Άκου τώρα, όλες οι ελληνικές ομάδες πρέπει να κάτσουν να δουν αυτή την ομάδα και να καταλάβουν πώς μπορούν να κάνουν, να κάνουν πορεία στην Ευρώπη. Όλες. Λοιπόν, μιλάμε για μια ομάδα που απέκλεισε Λέστερ, έξω ο προποντής, δηλαδή, ο Ρότζερς, έξω Τζέραρτ, μετά καπάκια Ρίτζερς, και τώρα παίζει με την Άρσεναλ και 1-1. Και ποιος μου λέει εμένα τώρα... Αν βάλεις δίπλα-δίπλα Άρσεναλ και Λέστερ, είναι η μέρα και με τη νύχτα. Η Λέστερ είναι καλύτερη ομάδα. Εννοείται, Γιώργο. Και, και την απέκλεισε. Και την απέκλεισε. Κοίταξε, εγώ είδα το μάτσο χθες αρκετά. Πολλές ευκαιρίες η Άρσεναλ, εντάξει. Είχε δύο δοκάβια, είχε ευκαιρίες. Αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, ομάδα. Δεν έχει η Άρσεναλ, Γιώργο. Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή μπορεί. Είναι μια ομάδα που δεν σου δίνει ποτέ. Λες να βασιστεί επάνω τη. Τρία λεπτά να μένουν μπορεί να φάει γκολ. Δεν είναι ομάδα να την εμπιστευτεί. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Μπορεί να πάει εκεί μέσα και να ρίξει τρία γκολ, Δεν το βλέπω, τέλος πάντων. Εγώ δεν το βλέπω. Ότι θα φάει, γκολ θα φάει. Είναι πολύ καλή ομάδα αυτή τη Σλάβια Πράγας, εγώ. Είναι κολομάδα, δηλαδή. Είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Δηλαδή, εγώ τους παραδέχομαι. Δηλαδή, οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να τη δουν αυτήν την ομάδα. Να κάτσουν να δουν από αυτήν την ομάδα το μπάτζετ, ξέρεις τι μπάτζετ έχει. Ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερο μπάτζετ από αυτή. Το ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερο μπάτζετ από αυτήν την ομάδα. Δηλαδή, γιατί δεν κάθονται να τα βλέπουν αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω. Εσύ τι βλέπεις. Για την Άρσεναλ. Ναι. Δεν ξέρω, όλα μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, έβαλε τον γκολ εκεί, η Σλάβια είναι μεγάλη ιστορία. Φλάκα μου. Και όχι, δεν είναι τον γκολ. Είναι το σημείο που το τρως, σου κόβεται τα πόδια. Ναι. Πας στο δεύτερο παιχνίδι και λες, κάτσε τι γίνεται τώρα. Πάω, πώς το λένε. Δεν ξέρω, θα γίνει η μάχη μεγάλη. Τον Άγιαξ τον είδες. Είδα Άγιαξ, είχε και αυτούς, έχασε και τον πέναλτι εκεί, τελείωσε και το μάτς που είχα στον πέναλτι. Στο πέναλτι του ήταν της και το μάτς και στη φάβα του. Ο άλλος ο Βλακάς είναι 2-4. Καλά, τι έφαγε αυτό που μπορεί να πεις, τι έφαγε. Ρε. Τι έφαγε. Δεν ξέρω, έβαλε λάθος τελείως στο σώμα. Δηλαδή, αν τότε για αυτό κάνα σύλλεξα να το φύλακα. Ποιο είναι. Καλά, για στημένο θα το λέγανε. Βέβαια. Για στημένο θα το λέγανε. Πάντως, κοίταξε, δεν τον έχω αποκλεισμένο τον Άγιαξ. Όχι, βέβαια. Είναι ομάδα που είναι ωραία να τη βλέπει, δημιουργεί. Πρέπει να σκοράρει όμως. Όπως και η Μπάγερν, πρέπει να σκοράρει. Δηλαδή πρέπει τις ευκαιρίες που κάνεις να σκοράρει. Και κάτι τελευταίο, αυτός ο καταραμένος ο Νάβας, ο τερματοφύλακας. Πολύ υποτιμημένο θεματοφύλακα. Από του καλύτερου θεματοφύλακε όλα αυτά τα χρόνια και δεν έχει αναγνωριστεί, πιστεύω, η αξία του. Αυτό τι έβγαλε πάλι. Αν είχε 10 πόντου ψήφου, θα ήταν. Τι κάλτσε του έβγαλε πάλι, Αγίρο. Λοιπόν. Έγινε, για καλά. Έλα, άσο χθε αύριο, άσο, μιλάω τώρα. Για καλά. Έλα. Έλα, Γιώργο. Πού είσαι, δε. Πώς πάμε, όλα καλά. Καλά. Κάτσα πάρουμε τη σκυτάλη από το Θανάση τώρα. Ναι. Αφού μιλάγαμε για Ευρώπη. Ναι. Λοιπόν, η πλήρης απογοήτευση για την ομάδα μου, τη Λίβερπουλ. Μισό λεπτό, πριν μιλήσεις. Θέλω να πω κάτι που είναι διαπίστωση και νομίζω ότι το έχουν καταλάβει πάρα πολύ. Ο κόσμος δεν μιλάει για Champions League και για κύπελλο UEFA, διότι δεν έχει κοσμοτέο καθένα σπίτι του και είναι κλειστά τα καφενιά και οι καφετερίες. Δυστυχώς. Πού να το δει ο κόσμος το μάτς. Έχεις δίκιο, Γιώργο. Και βλέπεις ότι δεν πάει, δεν έχει γνώμη. Βλέπει λίγο τα κάνα γκολ, δεν βλέπει μάτς. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Και δεν ξέρω μήπως έστω και τον τελικό του Champions League που καταφέρει η κρατική τηλεόραση έστω με ένα χρηματικό ποσό να το κλέψει από τον ΟΤΕ ή να το δείξει παράλληλα με τον ΟΤΕ. Αυτό εννοώ. Δηλαδή. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε για τη Liverpool. Η μεγαλύτερη απογοήτευση φέτος είναι τα back. Το έχεις ξανατονίσει εσύ πολλές φορές, ειδικά ο Άρνολτ. Η πτώση που έχει είναι εκοφαντική. Δηλαδή φωνάζει, τι να πω, τέτοια μετάπτωση σε. Εγώ νομίζω ότι την μπάσα του Άρνολτ δεν την έχει κανένα back στην Ευρώπη. Τώρα όμως είναι να μου το δεις τον πάτο. Καταρχήν, πάσα, σέντρα. Θυμάσαι τις σέντρες έβγαλε. Ναι. Κόρνερ, φάουλ. Αυτά που έβαζε ο Άρνολτ ήταν πάρα πολύ καλά πέρυσι τα φάουλ που έβαζε. Τρομερά, δεν πιανόντουσαν. Θυμάσαι ένα φάουλ που είχε βάλει και μέσα στην Λέστερ. Λοιπόν, συν ότι ο Άλισον είναι πάρα πολύ κακός φέτος. Πάρα πολύ κακός.
Το χειρότερο βασικά στην όλη υπόθεση είναι ότι όσο η Ρεάλ παίζει έτσι, δεν βλέπω ότι η Λίβερπουλ να περνάει. Τώρα βέβαια υπάρχει και το κλασικό αύριο το βράδυ, το οποίο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία της Ρεάλ. Επομένως υπολογίζω την ερχόμενη εβδομάδα που έρχεται στο Anfield, η Λίβερπουλ κάτι μπορεί να κλέψει. Έχει πολλές φορές αλλάξει τη ροή παιχνιδιών και σε μεγαλύτερες ποιοτικά ομάδες. Είναι και πώς θα την πάει το παιχνίδι. Σαφώς. Έχει κάνει μεγαλύτερες ανατροπές. Δηλαδή το 2-0 μπροστά στο 4-0, ας πούμε, που είχε κάνει με την Μπαρσελόνα. Ναι, όμως άλλη ομάδα ήταν τότε. Αυτό ακριβώς. Συν της άλλης, διαφωνώ κάθετα και οριζόντια και πλαγίως και ό,τι θέλεις με αυτό που είπε χθες ο Βλάσης. Ο Βλάσης βγήκε εκεί που να τελειώσει το ψέμα της Λίβερπουλ. Τα τελευταία 5 χρόνια η Λίβερπουλ έχει παίξει 3 ευρωπαϊκούς τελικούς. Έχει παίξει ένα Europa, 2 Champions League και τον έναν τελικό τον έχει πάρει. Συν της άλλης, ότι παίζει το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης, πήρε ένα πρωτάθλημα, τελειώνει πάντα δεύτερη με 90 βαθμούς πλάς σε μια κούρσα που ανταγωνίζεται ομάδες πάρα πολύ δύσκολες και εισάξεις μεταξύ της. Με μπερδεύει ο φίλος γιατί μιλάει από μέσα και τον ακούω συνέχεια. Έλα. Λοιπόν, αυτό ήθελα βασικά να πω. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Βλέποντας και κάνοντας, εγώ θεωρώ, Γιώργο, πάντως έτσι όπως έχω δει τις ομάδες, ότι ίσως φέτος είναι η χρονιά της Κελεμπίας. Το έχουμε ξανασυζητήσει και άλλες φορές. Ένας από τους δύο. Εγώ θεωρώ δηλαδή, επειδή το άλλο ταμπλό από εκεί, για να είμαστε ειλικρινείς, Παρίς Σεζερμέν, Μπάγκερν, Μάντσεστερ Σίτι πέσανε μαζί. Ο ιδανικός τελικός για μένα, άμα ήταν μέσα ο Λεβαντόφσκι, θα ήταν να δούμε φέτος Μπάγκερν Σίτι. Αυτό εγώ ήθελα να δω φέτος σαν τελικό. Αυτές ξεχωρίζω, αυτές τις δύο ομάδες δηλαδή, ξεχωρίζω και την Παρί. Εκεί ουσιαστικά είχα κεντράρει. Και το τελευταίο που θέλω να πω, όσον αφορά για τον Μίλλερ, γιατί γίνεται κουβέντα και από χθες εδώ στην εκπομπή. Δεν ξέρω αν υπάρχει παίχτης με την προσωπικότητα, ας βγάλουμε έξω το Ρονάλντο και του Μέση, σαν το Μίλλερ αυτή τη στιγμή εδώ και 10-15 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Το έχουμε πει τόσες φορές. Είναι ο παίχτης που έχει κερδίσει Μουντιάλ, Champions League, Europa, Euro. Τα πάντα. Ό,τι θέλει, θα έχει πάρει όλα. Να ξεχάσουμε ότι αυτός μαζί με τον Γκλόζε, με αυτούς τους δύο τους παίχτες, κατσαβιάδες, άμπαλους, δύο προσωπικότητες. Το 2010 ρίχνουν 4 στην Αργεντινή του Μαραντόνα, 4 στην Αγγλία. Το 2014 ρίχνουν 7 μέσα στη Βραζιλία. Αυτή ήταν. Ήταν ο Κρόος, δεν θυμάσαι. Ήταν ο Κρόος, ο Ρόης. Όλοι. Κατσαμπλιάδες, αλλά προσωπικότητα και ποδοσφαιρική υγεία, και το έχεις πει πολλές φορές, Γιώργο. Βλέπεις ότι οι Γερμανοί παίζουν σαν Γερμανοί, καθαρό βλέπα. Δεν τους βλέπεις ούτε ένα με τα τατουάζ, δεν έχω κάτι. Αλλά το έχεις πει και εσύ πολλές φορές. Ούτε τατουάζ, ούτε μαλλιά. Καθαρή. Ούτε ζελέδες, ούτε τίποτα. Καθαρή αθλητική τύπη και αποδίδουν πάντα στο χορτάρι. Αυτά να μην κρατώ τη γραμμή. Για καλά, δε. Έλα. Καλησπέρα. Ο Γιάννης από Σαλαμίνα, είμαι ο φίλος σου. Έλα, δε Γιάννο. Καταρχήν πήρα να πω πολλά συλληπιτήρια για το κύκλο το δικό σου. Ναι. Δεν θέλω να μιλήσω κάτι ποδοσφαιρικά. Πήρα να μιλήσω γιατί στεναχωρήθηκα για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί τον έβλεπα συνέχεια όλα μου τα χρόνια και πραγματικά πικράθηκα. Τα ήθελα σαν φίλοι που είμαστε να βάλεις ένα τραγούδι, τον ACDC, Shoot to Thrill. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι γεννώνται πολλά ερωτηματικά με αυτή την ιστορία. Αλλά νομίζω ότι όλα θα βγουν στη φορά. Γιώργο, τα πράγματα σε αυτές τις κατηγορίες, εγώ δεν είμαι δύο άνθρωπος. Εγώ είμαι φορτηγάτης. Από αυτά τα πράγματα που ξέρω στη ζωή μου, που έχω ακούσει, που έχω δει, είναι κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά απέχουμε. Πολλοί κόσμος απέχει από αυτά τα πράγματα. Είναι ένα πράγμα το οποίο και αυτοί που ξέρουν φεύγουν. Είναι μια δική μου. Είναι πράγματα, εγώ τα φοβάμαι βασικά. Είμαι άνθρωπος που λειτουργώ κοινωνικά, λειτουργώ νομικά. Άμα μου πειράξει την οικογένεια θα σε φάω ζωντανό. Δεν πειράζω την οικογένεια του αλληνού. Ζω κοινωνικά, σαν ένας απλός άνθρωπος. Αλλά επειδή είμαι φορτηγατής και δούλευα 7 χρόνια στην Ευρώπη, έχω δει πολλά πράγματα. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ, πολύ δύσκολα. Δεν μπορείς. Ούτε η σκέψη δεν μπορεί να περάσει. Έβλεπα, ας πούμε, ένα ρεπορτάζ πριν 3 μήνες
τι είχε γίνει στη Μάλτα με μια δημοσιογραφήνα που πήγε να πειράξει κάποιου ανθρώπου που του βάλανε μπόμπα. Είναι πράγματα. Δεν πάει ο νους μας ο δικός μας. Δεν θυμάσαι άλλη δημοσιογράφη που την είχαν εκμάλωτη στη φυλακή 10 χρόνια. Γιώργο, ο νους μας δεν πάει εμάς. Γιατί δεν μπορούμε να σκεφτούμε τέτοια πράγματα. Είναι μια κατηγορία συγκεκριμένων ανθρώπων που μπορούν να σκεφτούν τέτοια πράγματα και μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα. Εγώ το μυρμήκι που περνάει μπροστά μου δεν πατάω, το σπρώχνω. Είναι άλλη κατηγορία. Άλλοι άνθρωποι, δεν ξέρω. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. ACDC, shoot the drill, με εκτίμηση. Για καλά, φίλε. Στο Γιώργο το φίλο μου. Για να θυμίσω ότι έχουν παραγγείλει από χθες. Να θυμίσω λοιπόν ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον μουσικό παραγωγό θρύλο, τον Γιάννη Πετρίδη. Θα πούμε πολλά και θα ακούσουμε κάποια θαυμάσια τραγούδια. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Έλα, πού είσαι, αγόρευε. Εδώ. Τι έχουμε, για πες μου. Γιώργο, καλά το είπε για την ενέδρα να εκφράσω και εγώ τη βαθιά μου θλίψη για το θάνατο του Γιώργου του Αϊβάλ. Αλλά παρακράτος χωρίς κράτος δεν νοείται. Έτσι δεν πάγανε και τον Κόλια, έτσι δεν πάγανε και τον Μαυρίκο. Όλα αυτά έχουμε γίνει Κολομβία της Ελλάδος, της Ευρώπης, όλης της Ευρώπης. Εδώ βλέπεις, ρε Γιώργο, ότι έχουν τα πτώντες αισία που οι άνθρωποι δεν είχαν περάσει ποτέ τη δημοσιογραφία. Ανεβάζουν και ρίχνουν υπουργούς ό,τι ώρα θέλουν. Ποιος θα τους κάνει κουμπάτο. Το έγκλημα γίνει επιστήμη, γίνει ανεξέλεκτο πια. Αυτό πρέπει να... δεν ξέρω ποιος θα μπορέσει να το σταματήσει, αλλά εγώ δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Και μη χειρότερα να λες. Από το κακό στο χειρότερο πάμε. Θεός μπορέσει τον άνθρωπο να αναπαυθεί εν ειρήνη, αλλά δεν πιστεύω να γίνει τίποτα, Γιώργο. Όπως δεν έγινε ούτε με τη Μαρφή, ούτε με τον Κόλια, ούτε με τον Μαυρίκο. Εσύ τι γνώμη έχεις, θα βρεθούνε ποτέ? Καλά καθιά. Α, μπράβο. Εδώ οι άλλοι που ήταν να κατηγορήσουν κάποιον, όνομα και είναι χωριό, μάθανε λέει μακαρόνια και πεθάνε και οι 10 μαρτύρες. Τι να δει, ρε Γιώργο. Θα δούμε εδώ, έχουμε να δούμε και χειρότερα ακόμα. Γι' αυτό εγώ εσένα σκέφτομαι, πώς τη γλίτωσες τότε που είπες ότι ο ΠΑΟΚ είναι θηγατρική την Ξάνθη, περίεργο μου φάνηκε. Πρέπει να έχεις μεγάλο δότη και εσύ, πράγμα. Ναι. Το έχεις πει και εσύ μόνος σου, ότι άμα γράψω αυτά που ξέρω θα με συμμετάρουν. Θα τα γράψω μετά θάνατο, τα γραμμένα για τη σαβούλα μου, δεν είπες? Βέβαια. Γιατί αν τα πω τώρα, άντε γεια, θα με πάνε λάχαν. Τέλος πάνω, Γιώργο, φυλάξου, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Α, του τα λέω. Για χαρά. Για με τι γίνεται, έχουμε κομμάτια. Επιμένουν στα ύψη οι επιδημιολογικοί δείκτες, Γιώργο. Έχουμε κομμάτια που λες και εσύ. 2.747 τα κρούσματα. Όπα. 2.700 ακούω τεστ. Τι κάνουμε στον αέρα, περίμενε. 4.323. Λοιπόν, έχουμε ένα μέσο όρο, 7 ημέρο, κοντά στα 50.000 τεστ. Έτσι. Χθες προσέτω. Χθες ήταν γύρω στα 58.000 τεστ. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Και έχουμε έτσι μια μικρή πτώση εδώ. Έχουμε μια μικρή πτώση. Θέλω, περιμένω τώρα από τον ΕΟΔΗ και το αναλυτικό για να μου δείξει, ναι, για να μου δείξει ακριβώς τον αριθμό των τεστ. Εγώ επιφυλάσσομαι τώρα σχετικά με το κατά πόσο υπάρχει αποκλιμάκωση στους επιδημιολογικούς δείκτες. Έχουμε νέο αρνητικό ρεκόρ διασωληνώσεων. Αλλά αυτό ανεβαίνει κάθε μέρα. 790 ασθενείς στην εντατική. Αν θα είναι 800, Μάιο θα είμαστε 1000. Πάμε παρακάτω. 78 νέοι θάνατοι. Αυτή είναι στο 70 συνήθεια. Ένα αεροπλάνο κάθε μέρα φεύγει, Γιώργαρα. Λοιπόν, αυτός είναι μέσος όρος, είμαστε κοντά λοιπόν, στα 50.000 τεστ. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, είναι 2.747 τα κρούσματα, 790 οι διασωληνωμένοι, 78 είναι οι θάνατοι, σε μισή ώρα έχει γιατρούς που λες και εσύ. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Έλα, φίλε. Γιώργο, ακούς? Ακούμε. Όπως είπε η φίλος σου, από την Ελλάδα δεν γλιτώνεις. Η δε νεύρα είναι αν είναι από την πλάτη, είναι εντελώς αδελφίστικη. Έτσι αδελφίστηκα ο Κουφοντίνας έφαγε τον Παύλο τον Μπακογιάννη. Και έτσι αδελφές τελειωμένες, σαν αυτές που κατεβαίνανε, υπάρχει ο Κουφοντίνας κάτι. Ευχαριστώ, Γιώργο. Γεια σου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, σου έχω απαγορεύσει να πάρεις τηλέφωνο. Σε άφησα τώρα
για να σου θυμίσει το τέλος, να μην ξαναπάρει. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Έλα, Πακός. Βεβαίως. Λοιπόν, είμαι Φώτης ΑΕΚ από Βασιλικό. Ναι. Έχουμε ξαναμιλήσει που σου έλεγα κάτι στατιστικές για Μάνταλο Λιβάγια, αν θυμάσαι. Θυμάμαι λοιπόν... το Βασιλικό. Α, ωραία, ωραία. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω φυσικά για την ΑΕΚ και θέλω να πω ότι βασικά η ΑΕΚ δεν έχει παίχτες. Δεν φταίει ούτε ο προπονητής, βασικά φταίει ο πρόεδρος, αλλά λέμε ποταρίμους προπονητές. Τα αμυντικά φυσικά... Τώρα λες η ΑΕΚ δεν έχει παίχτες. Τους παίχτες αυτούς, ποιους παίρνει? Χτυπάνε την πόρτα και μπαίνουν μέσα μόνοι τους. Όχι, ο Μελισανίδης. Λάθος επιλογές και λίγα λεφτά. Μ' ακούς, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αν δεν ρίξεις λεφτά και δεν κάνεις σωστές επιλογές, ομάδα δεν μπορείς να κάνεις. Τα αμυντικά χαφ που έχει η ΑΕΚ, όλοι, δεν ξέρουν μπάλα. Και ο μόνος που ξέρει ο Κρίστισιν, ο Σέρβος ποιος είναι, δεν έχει δυνάμεις. Λοιπόν, από εκεί ύστερα τα μπακ, τα σεντερμπακ είναι από όλα θενό πιστεύω καλύτερα, που λέει ο λόγος. Δηλαδή δεν μπορώ να πω πώς έχουν καταντήσει αυτοί οι παίκτες, πώς παίζουν την ΑΕΚ. Και να πω και ένα στατιστικό για το Μάνταλο που δεν είπα την άλλη φορά. Παίζει το παιδί 6-7 χρόνια στην ΑΕΚ, στο πρωτάθλημα στην Αλφα Εθνική, δεν έχει βάλει ποτέ ένα γκολ με φάουλ. Ούτε με μικρές ομάδες, ούτε με μεγάλες. Δηλαδή, ρε Γιώργο, είναι ασύλλητο στατιστικό για κάποιον που λένε ότι μπορεί να παίξει δεκάρι ή είναι μέσος. Ένα γκολ με φάουλ, όπως λες και εσύ, ή Μάρτον. Λοιπόν, εμένα αυτό που κάνει μεγάλη εντύπωση, ναι, είναι η πολύ αργή του κίνηση. Πώς, δεν λέω το τρέξιμο του, η κίνησή του. Πολύ, μέχρι να κουνήσει τον απόδειδρο Μαϊτάλο. Γιώργο, είναι πολύ αργός. Και τώρα θα πω κάτι που λίγοι άκτηρες το έχουν παρατηρήσει. Με τον Ολυμπιακό στα γκολ που φάγαμε, το δεύτερο και το τέταρτο ξεκινάνε από λάθη δικά του. Το δεύτερο και το τέταρτο. Λοιπόν, τον έχω παρατηρήσει. Ξεκινάνε από εκεί. Το παιδί δεν μπορεί στην ΑΕΚ. Αν το γουστάρει ο Μελισανίδης να παίζει την ΑΕΚ και στην Εθνική, δεν ξέρω, ας σου δώσει τίποτα λεφτά και ας τον αφήσει ένα άλλο πόσο στην ομάδα. Η ΑΕΚ πρέπει να πάρει προπονητή. Πρέπει να πάρει προπονητή, πρέπει να πάρει παίχτες και να πάρει ένα καλό δεκάρι και καλούς μέσους και ο Μάνταλος ας παίξει ή ας μην παίξει. Δεν γίνεται τόσα χρόνια να έχουν αλλάξει τόσο προπονητές και αυτός να μένει εκεί. Έχει φάει 12 προπονητές, 11. Πώς θα φάει? Πώς θα φάει, ρε Γιώργο? Δηλαδή συνέχεια οι προπονητές. Και ο Μαρινάκης, όπως είπε ένας ακροατής εχθές, πήγε και τους είπε, φάγατε τόσους προπονητές. Άρα δεν φταίνει οι προπονητές, εσείς φταίτε. Ούτε για χαρτιά υγείας δεν μπορείτε να κουβαλήσετε. Δηλαδή ο δικός μας πήγε μια φορά το 18 από τον τελικό, πήγε πριν τα Χριστούγεννα, λέει θα αλλάξει τον εαυτό μου. Όλο πηγαίνει επισκέψεις 3 φορές ή 4 στους παίκτες μετά από μεγάλες ζήτες και δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, και ο Μελισανίδης είναι ένας άνθρωπος, κάνει το γήπεδο, τον ευχαριστούμε. Συμφωνώ, είμαι μαζί του, αλλά να διορθώσει κάποια πράγματα. Όπως είπες και εσύ, του ξεπέρασε το ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν γίνεται αυτή η ΑΕΚ με τέτοιο πρόεδρο να είναι αυτή τη στιγμή να κινδυνεύει να βγει εκτός Ευρώπης. Αυτά ήθελα να πω, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πολύ, ρε. Και εγώ σε ευχαριστώ. Για χαρά, για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Έλα. Έλα, Γιώργο. Πάμε. Τσάντ. Έλα, ρε. Καιρό έχουμε. Ναι, ναι, ναι. Για λέγε. Πήρα κακό γιατί επιθυμίσα να σου μιλήσω λιγάκι. Καλά έκανε. Σε ακούω κάθε μέρα. Λέω ας πάω να του πω ένα γεια σου. Αυτά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Για καλά, φίλε. Κάτι να σε ρωτήσω. Ναι. Έπαιζες drums εσύ μου. Ναι, 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 ναι. Τα όργανα τα έχεις δηλαδή. Όχι, μωρέ. Εγώ σου λέω από ηλικίας 17 μέχρι που πήγα στο Αζό. Α, έτσι. Ναι, ναι. Α, δεν έπαιζε. Και ο πιο δύσκολο ρυθμό, θυμάμαι, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Το φεντέκτικο. Όχι, 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 όχι. Ο πιο δύσκολο ρυθμό, δηλαδή μου βγάλε την Παναγία, Μπόσα Νόβα. Α, ναι, ναι. Πα, 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 πα. Ναι, 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 εντάξει. Μπόσα Νόβα είναι λίγο περίεργη. Και κάτι άλλο. Η κόρη σου πώς λέγεται? Σταυρούλα. Α, η Σταυρούλα. Παίζει πιάνο. Έπαιζε, το έχει παραδείσει. Α, γιατί μου φαίνεται ότι είχες πει μια φορά ότι σπούδαζε πιάνο. Όχι, όταν ήταν στο σχολείο. Τώρα τα μπάτσα, αλλά δουλειά και άλλα τα μπάτσα. Αχα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ, Σάντ. Έγινε, Γιώργο. Για καλά, φίλε, γεια.
Έλα φίλε. Γιώργο. Πάλι εσύ, κάθε μέρα λυκάνθρωπε. Τι θες τώρα ρε, κοίταξε να δεις, έχω ουσιώδεις ερωτήσεις Γιώργο. Δεν παίρνω να σου πω πώς θα κατέβει η Λίβερπουλ και τι θα κάνει. Α, το μεταξύ, by the way, το τελικό η Τσέλσι σας περιμένει. Κανονίστε ποιος θα πάρει. Κανονίστε πολλά, γιατί ακούω τώρα τα κοκκινολένια και τα citizen, τις γαλαζόπετρες τώρα και τα λουλάκια. Ψάχνουν για λοιπόν, η Τσέλσι σας περιμένει στο τελικό. Πάει αυτό. Γιώργο. Έλα. Γιατί σκοτώσανε τον δημοσιογράφο. Πού να ξέρω εγώ. Πώς θα ξέρει. Τι σε θέλω, κάβουρα. Τι να μου πεις, πόσες σφαίρες έφαγε. Γιατί το σκοτώσανε. Να πεις εσύ, υποθέτω, δεν ξέρω άμεσα, ότι είχε αυτό και αυτό και αυτό. Για ποιο λόγο να πω εγώ ότι υποθέτω, για ποιο λόγο. Γιώργο. Για να κάνω τον μαγκά. Χάθηκε μια ζωή, δεν Γιώργο. Δηλαδή, εγώ θα κάνω μια υπόθεση δική μου γιατί τον φάγανε. Και είναι συνάδελφό του, ρε. Ρε αγόρι μου, άλλο λέω. Θα κάνω εγώ μια υπόθεση δική μου γιατί τον έφαγαν. Υπόθεση εντός εισαγωγικών. Έλα, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Πάμε παρακάτω. Δεν μου λες, Γιωργάκη, τα εμβόλια έχουν αυξηθεί κατά εκατοντάδες χιλιάδες. Γιατί δεν μειώνονται τα κρούσματα, ερώτηση. Γιατί δεν μειώνονται, ρε φίλε. Καημό το έχω μια φορά να ακούσω τον έκτακτο που βγαίνει, το δικό σας, και να πει, Γιώργο, σήμερα πάμε καλά. Κοίταξε, τα κρούσματα από 4.000 πήγαν 2.700. Έχουν μια μείωση. Αυτό που δεν μειώνεται, αλλά αυξάνεται, είναι οι διασωληνωμένοι. Τι να πω ρε Γιώργο, δεν μπορώ να, δηλαδή με την έννοια δεν θέλω να γίνομαι και κακός, γιατί κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν, έχουν τα πιστεύω τους, εντάξει, και δεν θέλω να γίνομαι, δηλαδή δεν γίνεται ρε Γιώργο. Πού είναι ρε, να καημό το χώρο, να αρρωστήσει ένας γειτονάς μου, ένα στην ενορία μου. Σοβαρά μιλάς. Από γρυπούλα ρε, από γρήπη ρε, να ακούσω να φτερνίζεται ένας. Δεν έχω ακουστεί. Θα φύγανε, θα φανίστηκε η γρήπη. Τι γρήπη θα φανίστηκε Γεωργίου. Ναι, ξαφανίστηκε. Μπράβο ρε Γεωργίου, το βραβείο Νόμπελ της ιατρικής πρέπει να πάρει ο κορονοϊός. Να το δώσουνε, εφέτος να πούνε το βραβείο ιατρικής παίρνει ο κορονοϊός. Δεν μου λες, δεν καταλαβαίνεις ότι η γρήπη εξαφανίστηκε διότι υπάρχουν προφυλάξεις. Υπάρχουν οι μάσκες, υπάρχουν οι αποστάσεις, υπάρχουν το πλήσιμο των χεριών, υπάρχει το μέσα που ήταν ο κόσμος στον καιρό. Πού δεν θα εξαφανιστεί η γρήπη. Τον έχουν το κοσματάκι μέσα, ρε Γιωργάκη. Ναι, μα δεν πείτε θα κάνουν, μου δεν υπάρχει κορονοϊό μου. Οι αλήτες να. Άντε, μπορεί αλήτες, αφήνει τον κόσμο μέσα να μπούμε. Ναι, τώρα κοίταξε, έρχεται Πάσχα. Κοίταξε, μην μου βγεις και μου πεις. Α, ξέρετε κάτι. Αυξηθήκανε οι διασωληνώσεις. Οι διασωληνώσεις, άρα ξεχάστε το Πάσχα. Θα σε έφαγε το φίδι. Λοιπόν. Γεια σου, φίδι. Τα λέμε. Γιωργάκη, να σε καλά, ρε. Γεια. Έλα για εδώ. Είναι 61.000 τα τεστ σήμερα, Γιώργο. Άρα, είναι πολλά. Έχουν πέσει πάρα πολύ τα κρούσματα. Πρόσεξε να δεις. Υπάρχει μείωση, υπάρχει κάποια μείωση, υποψία μείωσης, για να λέμε σωστά. Γιατί αν διαβάσουμε στο ενικός.gr και δούμε την εκτίμηση του καθηγητή του κ. Σαριγιάννη, εκτιμά ότι και οι επόμενες εβδομάδες, καλά το κλασικό, η κλασική καραμέλα που έχουμε συνηθίσει, πάλι. Υπάρχει επιφυλακή, είναι σε γενική επιφυλακή οι αρχές, ναι, για την, ναι, επιδημιολογική, ναι, κατάσταση, ειδικά της Αττικής, ναι, έτσι. Εγώ όμως το, είναι δεν, πολλά το, τα δεν το γενικεύω, δεν το γενικεύω, έτσι. Ναι. Εγώ το δικεύω. Είχαμε προχθές 4.200, 4.400. Υπήρχαν χθες, γίνανε 58.000 τεστ. Ας το χθες, πήραμε τις μέρες, είχαμε 4.200. Μάλιστα, τόσο ήταν. Ναι. Σήμερα με 60.000 τεστ είπες. Ναι. Είναι έχουμε κοντά στα 60, είναι παραπάνω από 60.000. Και έχουμε 2.700. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι 1.500 κάτω. Είναι καλό να γίνονται τεστ. Είναι ο μέσος όρος. Είναι 47.717. Το ανησυχητικό είναι η διασωληνωμένη και η θάνατη. Αυτό. Τους σκληρούς επιδημιολογικούς δείκτες. Αυτούς κοιτάμε, Γιώργο, για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για την πανδημία. Και επειδή αναφέρθηκε κιόλας εκεί και από τους δικούς ακροατές, εγώ δεν θέλω να πούμε χαρούμενες ειδήσεις. Εγώ είμαι ο πρώτος που θα βγω να πω ότι αποκλιμακώθηκαν οι σκληροί επιδημιολογικοί δείκτες. Αλλά δυστυχώς δεν μου το επιτρέπει η επικαιρότητα. Όχι, αγόρι μου. Είναι αλήθεια, μας κοροϊδεύουν.